διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ωρα, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας είναι σήμερα ο Θεμιστοκλής Συμβουλόπουλος. Γεια σας και από μένα. Ωραία που πάμε λοιπόν. Ναι, καθότι ο κύριος Τσίπρας, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κάλεσε τα βαρέα όπλα. Πήρε τηλέφωνο τον μπαμπά του, τον Υπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ, Σάμερς, ο οποίος εκλήθη επιγόντως να παρέμβει στον κύριο Σόιμπλε και να... Και τον Τζακλιού νομίζω. Τον Τζακλιού ήταν υφυπουργός. Μετά από παρέμβαση της Μέρκελ έγινε αυτό, έτσι, παρένεση, έτσι λένε κάποια δημοσιεύματα. Δεν ξέρω, πάντως το γεγονός είναι ότι τον πήρε δύο φορές τηλέφωνο για να παρέμβει στον κύριο Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε βέβαιος απάντησε με ένα φοβερό τρόπο, ο οποίος νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε επακριβώς όπως τουλάχιστον δημοσιεύτηκε από τον Bloomberg. Οι όροι διάσωσης δούλεψαν καλά με όλες τις άλλες χώρες του προγράμματος, είπε. Μέχρι τώρα ποτέ δεν έχω ακούσει καμία άλλη ιδέα για το πώς η Ελλάδα θα έπρεπε να τα καταφέρει ως μέλος της Νομισματικής Ένωσης και είναι μέλος, παρακαλώ, της Νομισματικής Ένωσης. Εκτός από την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Γιατί δεν βγήκε ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σακελαρίδης ή κάποιος, ο υπουργός, ο κύριος Βαρουφάκης, να του πει, κυρία μου, εμείς δεν σας θέσαμε μια σειρά ιδέες διαφορετικές. Γιατί δεν του είπε κανένας τίποτα. Μήπως γιατί έχει δίκιο Σόιμπλε, ότι δεν πήγαμε καμία τέτοια ιδέα διαφορετική στο τραπέζι. Αν διαβάσει κανείς το προήμιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, καταλαβαίνει ότι ακριβώς αυτό είναι. Τι μας λέει στο προήμιο? Μας λέει ότι η πολιτική που εφαρμόζεται έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έφερε ανάπτυξη, αναστήλωσε την ανταγωνιστικότητα, είχε κάποιες παράπλευρες απώλειες. Φτωχοποίηση του πληθυσμού, πτώση των εισοδημάτων, κοινωνικές ανισότητες. Αλλά αυτά είναι collateral damage, όπως λέει το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τι νόημα έχει να συζητάμε για κολάτερα στο βάθος του χρόνου? Ή θα έχουν διορθωθεί ή θα έχουν ξεχαστεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, στην πραγματικότητα βέβαια ισχύει ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, η πολιτική που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται έχει σαν βασικό στόχο τη φτωχοποίηση και διαμέσου της φτωχοποίησης την αύξηση των περιθωρίων κέρδους για τους κεφαλαιοκράτες ή τους κεφαλαιούχους ή αυτούς τέλος πάντων που μπορούν να κερδίζουν έχοντας εισορεύσει κεφάλαια στα χέρια τους χρήμα, και με βάση αυτό ονομάζουν αυτή ανταγωνιστικότητα. Αυτό ονομάζουν ανταγωνιστικότητα. Εάν λοιπόν η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την εσωτερική υποτίμηση μιας χώρας, τότε γιατί η Βουλγαρία δεν έχει ξεσκιστεί στις επενδύσεις? Γιατί δεν έχει ξεσκιστεί στην ανάπτυξη, που είναι πολύ χειρότερα. Έχουν πετύχει τους στόχους τους. Γιατί η Ιρλανδία δεν παρουσιάζει ανάλογα φαινόμενα? Έχει βεβαίως εικονική άνοδο του ΑΕΠ, αλλά οι επενδύσεις πάει κατά πάνε κατά διαόλου. Η ανεργία καλπάζει. Η φτωχοποίηση του πληθυσμού συνεχίζεται. Και βεβαίως δεν θα είχε φτάσει τα επίπεδα της Ελλάδας, εάν ένας στους τρεις Ιρλανδούς δεν επέλεγε το δρόμο για τη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως έχουμε και μια καλή είδηση, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Μια καλή είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να πληρώνει 6.000 το κεφάλι για κάθε ετούντα άσυλο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπίζνα είναι αυτή, Δημήτρη, συγγνώμη. Όλες οι ΜΚΟ σε πρώτη γραμμή και οι λαθρέμποροι που κρύβονται πίσω τους ακόμη καλύτερα. 6.000. Μέχρι πρόσφατα έδινε 600. Το κεφάλι. 6.000 το κεφάλι. Ακούστε μπίζνα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουν βγάλει το στόλο νότια στις αφρικανικές ακτές για να μην πηγαίνουν οι ταλέποροι αυτοί, τα θύματα δηλαδή του λαθρεμπορίου που στέλνονται Ιταλία και Γαλλία και Μάλτα. Και βεβαίως κανένα πρόβλημα να έρχονται Ελλάδα.
Διότι οι δικοί μας είναι businessmen. 6.000 το κεφάλι. Ωραία την πίσνα που έχει να γίνει. Θα τους βάζουν με το ζόρι μέσα. Θα πηγαίνουν εκστρατευτικά σώματα Ελλήνων, Ελλήνων απάτριδων, οι οποίοι θα πηγαίνουν, ελληνόφωνων μάλλον, τον ΜΚΟ, όπου θα μαζεύουν σωριδών όποιον κακομοίρη έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση μέσα στη χώρα του, είτε λόγω φτώχειας είτε λόγω πολέμου, να τον φέρνει εδώ 6.000. Έχετε ακούσει ποτέ λαμόγιο, κομματικό ή πολιτικό λαμόγιο στην Ελλάδα να έχει εγκαταλείψει τα 6.000 το κεφάλι? Έχει να γίνει χαμός. Ο κακός χαμός. Θα βυθιστούν τα νησιά, η αμυγδαλέζα θα αποτελέσει, πώς το λένε, η νέα ακρόπολη του έθνους, όπως ήταν κάποτε η Μακρόνησος για κάποιες άλλες εποχές, όπως την έχει αποκαλέσει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Και βεβαίως σε τέτοιες συνθήκες καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει. Ναι, ναι. Και με τέτοια κυβέρνηση. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, η οποία συνδέεται οργανικά με τα κυκλώματα των ΜΚΟ που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες ψυχές που φέρουν οι λαθρέμποροι στη χώρα. Για να λιάζονται. Για να λιάζουν τους αγάτες, ναι. Καθότι οι κύριοι αυτοί έχουν τέτοια ρατσιστική αντίληψη, όχι μόνο για τον Έλληνα, αλλά και για αυτούς που φέρουν μέσα οι λαθρέμποροι, που, γιατί δεν είναι ρατσισμός και μάλιστα κορυφαίος, να παίρνεις λεφτά για αυτόν που υποτίθεται ότι διασώζεις. Mm-hmm. Mm-hmm. Και παίρνεις λεφτά για να τον κλωβίσεις σε φυλακή, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και να μην του επιτρέπεις να φύγει. Mm-hmm. Να πάει εκεί που θέλεις. Είναι η μέγιστη εκδήλωση του ρατσισμού. Το επόμενο είναι να τους χρησιμοποιούμε με το βούρδουλα να πάνε να δουλεύουν στις ειδικές οικονομικές ζώνες, όπως άλλωστε προβλέπει και ο νόμος που αρνείται να καταγγείλει. Μάλλον το κατήγγειλε, αλλά αρνείται να το καταργήσει η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Με τη φοβερή φράση «η εργασία απελευθερώνει». Έτσι. Ναι, Arbeit macht frei. Έτσι αλλιώς. Γιατί εδώ μιλάμε για νέο Dachau. Συγγνώμη, αλλά και μιλάμε για ένα εξυγχρονισμένο Dachau, Δημήτρη. Δεν έχουμε τα Cyclone, έτσι, τα Zyklon, πώς λεγόντουσαν. Cyklon. Cyklon, έτσι. Έχουμε τις ειδικές οικονομικές ζώνες και ό,τι αυτό... Αυτό είναι αλήθεια. Και πραγματικά δεν έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Κάθε όριο. Είναι ντροπή για την Ελλάδα αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι ματωμένα λεφτά αυτά. Δεν πρέπει κανένας να τα δεχτεί. Και πρώτα και κύρια η κυβέρνηση δεν πρέπει να τα δεχτεί. Δεν είναι δυνατόν να σου δίνουν λεφτά για να ενισχύεται το λαθρεμπόριο και να μετατραπεί η χώρα σε σκιούπιδο την ΕΚΕ ανθρώπινων ψυχών. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχουν οι προβλέψεις της υπατησαμωτίας του ΟΗΕ, γιατί δεν τηρούμε αυτά τα πράγματα, τα στοιχειώδη. Να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που ξεβράζονται στις ακτές μας, να τους διευκολύνουμε να πηγαίνουν εκεί που θέλουν, αλλά σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι. Όχι να επιδοτούμε το λαθρεμπόριό τους, αν είναι δυνατόν. Και αυτή είναι η Ευρώπη του πολιτισμού. Έτσι. Όποιους δεν θανατώνει νότια της Ιταλίας και τους βυθίζει μαζικά και μάλιστα χωρίς να ανακοινώνεται τίποτα, είναι στρατιωτική επιχείρηση και η στρατιωτική επιχείρηση αυτή δεν παρακολουθείται από δημοσιογράφους ή οτιδήποτε, τους ξεβράζει, τους φέρνει καραβιές στην Ελλάδα προκειμένου βεβαίως να αμετατραπήσει και οπίδοτε και άλλωστε έτσι αλλιώς πεθαίνει ο Έλληνας. Ο γηγενής πληθυσμός πεθαίνει. Θέλει φελάχους εδώ. Βέβαια. Φελάχους. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Αλλά Ιμπραήμ. Βεβαίως. Όπως είναι ο Ιμπραήμ, να ξεμπερδέψει με τους ντόπιους μωραΐτες που είχαν ξεσηκωθεί. Έτσι. Και να φέρει φελάχους. Και φέρουν φελάχους ό,τι καταστραμμένο υπάρχει. Όπως ακριβώς κάνανε οι Τούρκοι με τους επίκους όταν καταλάβανε το νησί. Όπως κάνουν οι Ισραηλινοί με τους επίκους. Κατακτώντας και παίρνοντας τα εδάφη των Παλαιστινίων. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι το ότι ο κόσμος αυτό που ξεκινάει ή που φεύγει κάτω από συνθήκες πολέμου ή απόλυτης καταστροφής της χώρας του δεν ευθύνεται ο ίδιος. Βέβαια. Δεν ευθύνεται ο ίδιος. Αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά το αποτέλεσμα μετράει. Και εδώ γι' αυτό υπογραμμίζεται έμεσα ότι δεν είμαστε κατά του μετανάστη, αλλά κατά της μετανάστευσης. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα που εμένα με ενδιαφέρει είναι να σταματήσει αυτή η ιστορία. Για να σταματήσει αυτή η ιστορία πρέπει να φύγουμε εδώ και τώρα από το Δουβλίνο και τη Σέγγεν και να στείλουμε στο διάολο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά τους. Ματωμένα λεφτά εμείς δεν θέλουμε. Ο Έλληνας ήταν πάντα φιλόξενος.
Δεν το έκανε για να τον πληρώνουν. Δεν είμαστε νταβατζίδες των δουλέμπορων που φέρνουν τους μετανάστες. Αν είναι δυνατόν. Τέτοιο κράτος είμαστε. Να σου διαβάσω με δηλώσεις που έγιναν στο περιθώριο, που γίνονται στο περιθώριο και λίγο πριν από την σύνοδο του G7. Και από Αμερικανούς αξιωματούχους, από, και αυτό έχει μια σημασία, γιατί το πολύ εδώ λένε ότι θα μεσολαβήσει αυτό που λέγαμε και πριν, ότι θα μεσολαβήσουν οι Αμερικάνοι για να βρεθεί επιτέλους η λύση μέσω της διαπραγμάτευσης και να καταλήξουν σε μια συμφωνία ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει το ευρώ και τα λοιπά, και θα πιέσουν και τους Γερμανούς, αυτά που λέγαμε χτες. Αλλά το ενδιαφέρον ποιο είναι εδώ, Δημήτρη, ότι δηλώσεις αξιωματούχων της Αμερικής τονίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και μας λένε ότι πρέπει να βρούμε μια λύση, ότι πραγματικά δεν μπορούμε να θέτουμε το χώρο του ενιαίου νομίσματος σε κίνδυνο εξαιτίας της Ελλάδας. Πρόσεξε τώρα. Στους γεωπολιτικούς κινδύνους οι Αμερικανοί περιλαμβάνουν το δεχόμενο η Ελλάδα να στραφεί στη Ρωσία για βοήθεια, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματικός. Εάν η Ελλάδα, λέει, για κάποιο λόγο στρεφόταν στη Ρωσία και η Μόσχα να αμυγνιόταν περισσότερο, θα μπορούσε να αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη επιρροή μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πολιτικές έναντι της Ρωσίας, εξήγησε ο αξιωματούχος, που πρόσθεσε ότι θεωρεί μικρό τον κίνδυνο αυτό. Βέβαια, διότι η Ρωσία αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και ερχόμαστε στο επίδικο. Άλλος ένας όμως γεωπολιτικός κίνδυνος υποστήριξε είναι η απειλή εξτρεμιστικά κινήματα εμπνεόμενα από τη Μέση Ανατολή να εμφανιστούν στην Ελλάδα. Και μιλάει για τους τζιχαντιστές. Μπράβο. Είναι ευθεία, πρώτη φορά που γίνεται. Είναι απειλή. Απειλή. Αυτή είναι απειλή. Ευθεία απειλή. Ευθεία απειλή. Και προσέξτε, είμαστε μια χώρα όπου ο Υπουργός Άμυνάς της ζητάει να παραδοθεί, μάλλον προσφέρει την Κάρπαθο, λες και είναι δική του. Ναι. Είναι η προσωπική του περιουσία. Ναι, ναι, ναι. Η Κάρπαθος στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτό το ΝΑΤΟ που σε απειλεί σήμερα με τζιχαντιστές. Ποιους τζιχαντιστές? Τους δικούς του μισθοφόρους. Διότι όπως έχει αποκαλύψει η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, 6.000 Ευρωπαίοι πολεμάνε στους τζιχαντιστές. Οι Ευρωπαίοι αυτοί δεν ξεκινήσανε, πήραν ένα backpack και πήγαν στο νότο της Τουρκίας να περάσουν στο Χαλιφάτο ή πήγαν κάτω στη Λιβύη. Αυτοί πήγαν με εταιρείες οι οποίες στρατολογούν, εκπαιδεύουν στο Κόσοβο τους μισθοφόρους αυτούς σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης υπό τον έλεγχο άμεσο του ΝΑΤΟ. Οι εταιρείες αυτές έτσι αλλιώς συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ. Βέβαια. Λοιπόν, και υποστηρίζουν τις νατοϊκές επιχειρήσεις και μετά τους στέλνουν στους τζιχαντιστές. Γι' αυτό και είναι απειλή αυτή η δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου. Και εμείς τι κάνουμε? Τους παίρνουμε τηλέφωνο για να μεσολαβήσουν για την πάρτη μας. Τέτοια ξεφτύλα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και επίσης, προς επίρρωση αυτού, δήλωση του Πρωθυπουργού ότι ψυχραιμία, εχθές, παιδιά, ψυχραιμία, δεν είμαστε μόνοι μας. Έτσι, δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ψυχραιμία, δεν είμαστε μόνοι μας. Ναι, προφανώς πήρε. Είναι δυνατόν να έχεις διπλωματία η οποία εξαντλείται στην κυρία Μέρκελ, συγγνώμη. Λοιπόν, στην κυρία Μέρκελ, στον κύριο Ολόντ. Την αλήθεια λέει. Εγώ νομίζω ότι είναι αιμαφρόδιτη. Δεν νομίζω ότι έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οπότε, γιατί να μην έχει αιμαφρόδιτη. Ερπετοειδής που λέμε, ερπετοειδές. Λοιπόν, τον Ολάντ και τον κύριο Ομπάμα. Τον Ομπάμια. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή είναι η διεθνή διπλωματία του. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μας πηδάνε όλοι. Άρα μπορούμε να χαρούμε το ομαδικό όργιο. Πώς είχε πει κάποιος, να δεις. Όταν κλείσανε τα φώτα, πετάχτηκε ο Μίτσος. Ρε παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Μόνο που δεν το λέγανε Μίτσο, το λέγανε Αλέξη. Λοιπόν, να πούμε πριν προχωρήσουμε ότι το Σάββατο στις 30 Μαΐου θα βρισκόμαστε στο Βόλο. Ο Τάσος ο Κόνστας και ο Δημήτρης ο Καζάκης θα μιλήσει στην παραλία του Βόλου απέναντι από το κτίριο Παπαστράτου στις 7.30 ώρα. Ανοιχτή εκδήλωση. Σάββατο 30 Μαΐου στο Βόλο. Και την Κυριακή στις 31 Μαΐου θα είμαστε στη Λάρισα, σε χώρο που ακόμη μέλη να διευκρινιστεί. Θα γίνει μια έτσι συνάντηση με φίλους και μέλη του ΕΠΑΜ. Ναι. Δευτέρα στην πρώτη του μηνός, έτσι περνάμε εμείς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα βρισκόμαστε στη Σύρο, στο πνευματικό κέντρο Ερμούπολης, όπου ο Δημήτρης ο Κυπριώτης
θα μιλήσει για τα ζητήματα άμυνας και διπλωματίας της χώρας, ειδικά αυτή την εποχή όπου η Κάρπαθος μετατρέπεται σε νατοϊκό. Είναι πολύ επίκαιρο. Σε νατοϊκή βάση. Και φυσικά ο Δημήτρης Καζάκης για τα ζητήματα της διεξόδου από το τωρινό αδιέξοδο. Διαγραφής του χρέους κτλ. Παρεμπιπτόντως, είναι η πρώτη φορά μετά τη Χούντα όπου, να το πούμε έτσι, υπουργός ή κυβερνήτης αυτού του τόπου παραχωρεί εθνική επικράτεια στο ΝΑΤΟ. Ναι. Είναι η πρώτη φορά μετά τη Χούντα. Μετά τη Χούντα είχαμε το Με τόσο επίσημο Καραμαλή. Τρόπο τουλάχιστον. Επίσημα. Μιλάμε για επίσημο. Λοιπόν, μετά τη Χούντα, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής μας έβγαλε το στρατιωτικό σκέλος ως μία απάντηση στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην επιβολή της επτάχρονης τυραννίας. Νομίζω 1979. Νομίζω. Όχι, 74. Το 74, 74 βγήκαμε από το στρατιωτικό σκέλος. Βεβαίως. Okay. Λοιπόν, το θυμάμαι τις γελιογραφίες στις εφημερίδες, Δημήτρη. Λοιπόν, γιατί ήταν τότε τόσο μεγάλη η οργή του κόσμου για το ρόλο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ που εξαναγκάστηκε ο Καραμαλής, τουλάχιστον σε μια διακίνηση, να το κάνει. Από τότε μπήκε θέμα στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Από τότε συρρυκνούται το δίκτυο στρατιωτικών βάσεων, φυσικά δεν συρρυκνούται, πώς να το πούμε, μονομερώς, είναι με συνένεση του ΝΑΤΟ γινόταν πάντα αυτό, το δίκτυο βάσεων, επίσημων βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση όπου ο Υπουργός Άμυνάς τους διεκδικεί τα πρωτεία το να επεκτείνει το χώρο δράσης, επίσημης δράσης και νατοϊκής, νατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα. Ο Καμένος και η Χούντα. Και είναι και ιδιαίτερα και έτσι, γεωστρατηγικό σημείο η Κάρπαθος. Δεν μιλάμε μπλέκονται για τυχαία, ναι. Έτσι. Και δεν μιλάμε για το τι επιπτώσεις θα έχει στην υφαλοκρηπίδα της περιοχής του Αιγαίου. Δεν μιλάμε τι θα επιπτώσεις θα έχει στην εθνική επικράτεια, στο γεγονός ότι παραδίδει σε ένα νησί, σε νατοϊκή διοίκηση στην ουσία. Γιατί βεβαίως όποιος ξέρει από νατοϊκά νησιά έχετε αμέσως στο μυαλό του το Σαν Ντιέγκο στον Ινδικό ωκεανό. Βεβαίως. Όπου ξυλώθηκε όλος ο πληθυσμός προκειμένου η αεροπορική βάση των Αμερικανών, που βεβαίως διεκολύνει και το ΝΑΤΟ, είναι και το ΝΑΤΟ εκεί, ειδικά μετά τη δεκαετία του, μέσα στη δεκαετία του 90 μεταφέρθηκαν και νατοϊκές δηλαδή δυνάμεις, ξυλώθηκε με μπουλντόζες, ισοπεδώθηκε όλη αυτή η περιοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της στρατιωτικής και αεροπορικής βάσης στο Σαν Ντιέγκο, το νησί του Σαν Ντιέγκο στον Ινδικό ωκεανό. Παρεπιπτόντως εδώ ήταν να πούμε, Βρετανική επικία. Οι Βρετανοί την παραχώρησαν στους Αμερικανούς. Παρεπιπτόντως όταν χάθηκε το αεροπλάνο της, πώς τη λέγαμε την εταιρεία που χάθηκε το αεροπλάνο πριν ένα χρόνο και το ψάχνουν ακόμα, το ψάχνουν. Malaysian Airlines, ναι, αυτό. Θυμάμαι και ο κύριος Δελαστίκ με πολύ συγκεκριμένο άρθρο. Είχαν πολύ την υποψία ότι πάνω, ναι, πέρασε από πάνω. Δείξανε με το δάχτυλό τους, ναι, την στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, ναι. Ότι ήταν υπεύθυνοι για την κατάρριψη, ναι, ναι, του συγκεκριμένου αεροσκάφου. Δεν έχει αποδειχθεί απολύτως το πρωτόκολλο. Όχι, απλά σαν. Αλλά πολλοί και οι ειδικοί και δημοσιογράφοι δείξανε ως πιθανότητα, ισχυρή πιθανότητα, το Σαν Ντιέγκο να κατέβασε το αεροπλάνο για τους δικούς του λόγους. Για τους δικούς του λόγους. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω τους ανθρώπους του Κάρπαθο. Στην Άραξο που ήρθε μοίρα Ισραηλινών αεροσκαφών, στο ξενοδοχείο που μένανε οι Ισραηλινοί, είχε αποκλειστεί πλήρως από θάλασσα και στεριά για λόγους ασφαλείας των Ισραηλινών. Έχουν υπόψη τους τι σημαίνει ασφάλεια νατοϊκής αεροπορικής βάσης. Σημαίνει ότι θα τους πετάξουν έξω όλους. Θα αδειάσουν το νησί, σιγά το νησί κιόλας, είναι μικρό το νησάκι. Και βεβαίως εξαιρετικά όμορφο, δεν το συζητάμε. Έτσι. Έχει μια ιδιαίτερη και πανίδα και χλωρίδα. Βεβαίως. Όχι μόνο και μια ομορφιά από την άποψη της ιστορίας και την, αν θέλεις, αυτό το νησί το παραδίδει ο κερατάς στο ΝΑΤΟ. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο το έχει φτιάξει μόμα. Έτσι. Και ήταν μια δύσκολη κατασκευή, διότι δεν είναι μια απλή ιστορία. Έτσι. Και ιδιαίτερα μικρό νησί δεν είναι, Δημήτρη. Εντάξει. Όχι. Μικρό νησί με την έννοια του. Εντάξει, εδώ έχουν τη Σούδα. Δεν είναι σε Σούδα και γίνεται χαμός. Ναι, δεν είναι Κρήτη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, τουλάχιστον ο Σιμίτης, όταν γκριζάρισε τα ημεία, γκριζάρισε τα όχι ημεία, μόνο είπε, τα ημεία, είχε πει ένα ευχαριστώ στους Αμερικάνους. Δεν είναι σας παραδίδουμε το νησί.
Ναι. Εδώ παραδίδει κάτι κειμένο νησί στο ΝΑΤΟ. Ναι. Και θα σου πει δηλαδή, ο... με συγχωρείς, αυτός θέλει εκτέλεση. Ναι, θα σου πει να τον πάνε να τον στήσει στον τοίχο και να τον εκτελέσουν. Ναι. Και αυτά τα πρόβατα με τη στολή από πίσω, για να μην πω τίποτα χειρότερο, αυτοί οι τύποι άχρηστοι που φέρουν εθνόσημο πίσω του, δεν μπορούσαν να του πούνε τίποτα. Ναι, θα σου πει ο δικηγόρος του διαβόλου ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί με τις κοσμογονικές γεωστρατηγικές αλλαγές που γίνονται και τις διεκδικήσεις που υπάρχουν γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πολύ εύλογο να θεωρήσει κάποιος ότι το να συνάψει σε αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους συμφωνίες με τη λογική ότι μπαίνει στην σφαίρα επιρροής, ας πούμε, των Αμερικάνων ή του όλου του ΝΑΤΟ, που θεωρείται μια δύναμη που μπορεί να προστατεύσει, είναι καλό, παραδείγματος χάρη. Έτσι, σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Εντάξει, για να παραδώσουμε όλη τη χώρα. Το λέω. Ναι. Να την παραδώσουμε όλη τη χώρα, να σηκωθούμε να φύγουμε από μας, για να είναι μια μεγάλη ΝΑΤΟΙΚΗ βάση. Mm-hmm. Γιατί όχι? Γιατί να μην μετατρέψουμε και τη Λάρισα σε μόνιμο στρατηγείο των Αμερικανικών, ΝΑΤΟΙΚΟΝ, γαλλικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων, να παραχωρήσουμε τη Μακεδονία ως μια buffer zone για τη μεταφορά στρατευμάτων, ώστε να μην έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι όπως υπήρχαν τότε που διαλύανε την Ιουγκοσλαβία το 98-99, να τελειώνουμε τελικά με αυτή τη χώρα. Την κολοχώρα που τη θέλουμε και ελεύθερη. Επειδή είναι κάποιοι ηθαγενείς. Ας αναλάβουν οι καμένοι να την τελειώσουν αυτή τη χώρα, μια και καλή. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η λύση. Δεν την αρνούμε, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά του Ραγιά με τη διαφορά του ελεύθερου Έλληνα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και αυτό το άχρηστο υποκείμενο που ποζάρει ως υπουργός άμυνας, μιλούσε μετά από μια, πώς θα το πούμε, εκδήλωση για τον Ηλιάκη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, συγγενείς δεν έχει αυτός ο άνθρωπος? Ναι. Ο νεκρός καλά, εντάξει, δεν σηκώθηκε από τον τάφο του να τον εκτελέσει τον κερατά. Συγγενείς δεν έχει? Ή επειδή είναι κομματόσκυλα οι συγγενείς τους και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι τα ρουσφέτια του κερατά, δεν μιλάνε? Στο όνομα του Ηλιάκη παραδίδουν την Κάρπαθο. Γιατί αυτός δεν γιατί, για ποιο λόγο σκοτώθηκε τότε αυτός? Γιατί σκοτώνουν τα παιδιά αυτά? Για ποιο λόγο? Αν είναι να παραδίδουν οι υπουργοί τα νησιά. Ναι, μεγάλο ζήτημα τώρα, Δημήτρη, μην το συζητάς. Εντάξει, και κάτι άλλο. Έτσι. Σύμφωνα με το ΣΥΠΡΙ. Το ΣΥΠΡΙ είναι ένα από τα πιο σημαντικά μελετητικά Ινστιτούτα. Με έδρα τη Σουηδία, ναι, για τα ζητήματα άμυνας και διπλωματίας. Τελευταία του μελέτη λέει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία και στρατιωτικά και λόγω της κατάστασης Ελλάδας έχει τέτοια δυνατότητα κατάληψης ελληνικού εδάφους που ούτε πρόκειται να αντιληφθούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το τι θα συμβεί, έτσι και αποφασίσει η Τουρκία να κάνει οποιαδήποτε κίνηση στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του σε μια συνέντευξη που δόθηκε σε σουηδική εφημερίδα ότι μέχρι να ειδοποιηθούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι Τούρκοι μπορούν να καταλάβουν ένα νησί μεγέθους της Χίου. Το αντιλαμβανόμαστε? Mm-hmm. Χάρη στους καμένους. Θα μας προστατεύσει η βάση. Ο καμένος, ναι, πρώτα. Η βάση του ΝΑΤΟ θα μπει μέσα στην Κάρπαθο. Βέβαια, οπωσδήποτε. Άσε που ο ίδιος ο καμένος με τη φουσκωτό του θα τρέξει εκεί πέρα και θα δώσει μάχη με τις τουρκικές ταξιαρχίες. Είμαστε με τα καλά μας? Δεν υπάρχει δυνατότητα καν. Μάλιστα χαρακτηριστικά σχολίαζε, χαριτολογώντας, ο συγκεκριμένος διευθυντής του ΣΥΠΡΙ στη Σουηδική Εφημερίδα, έλεγε το εξής χαρακτηριστικό. Λέει: οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν έχουν καν τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές για να ειδοποιήσουν το αρχηγείο ή το κέντρο κρίσεων και διαχείρισης κρίσεων για μια τέτοια πιθανότητα. Το χρόνος που θα πάρει για να ειδοποιηθούν είναι τόσος όσο επαρκεί σε μια τουρκική μεραρχία να καταλάβει ένα νησί του μεγέθους της Χίου. Και ο κερατάς ο άλλος δίνει την Κάρπαθο. Αντί να φροντίζει σαν πρώτη βασική προτεραιότητά του η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αρτιότητα των ενόπλων δυνάμεων στην κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε, και που την έχουν οδηγήσει και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί, τι κάνει? Δίνει την Κάρπαθο. Να δώσουμε και τη Ρόδο. Δημήτρη, να βάλω και άλλη μια παράμετρο. Να τα δώσουμε όλα, ρε παιδιά. Γιατί να μην δώσουμε και τη Χίο? Ναι. Γιατί να υποστεί η Χίο
ηχείωση εισβολή και κατοχή. Να τη δώσουμε από τώρα, ρε παιδιά. Ναι, να βάλω και άλλη μια παράμετρο. Έχουμε, θυμάσαι που είχαμε υπογραμμίσει, είχαμε επισημάνει τότε με το κλείσιμο της ΕΡΤ την. Πώς θα το πω, ότι η επιχειρησιακή ικανότητα λόγω της παράδοσης των δημοσίων συχνοτήτων και, του ελέγχου που υπήρχε από τον ΟΤΕ ή την Deutsche Telekom, αν θέλεις, στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων, θυμάσαι που λέγαμε ότι όλα αυτά είναι υποαίρεση πλέον, ότι είχαμε καταγγελίες από συναδέλφους μέσα στον ΟΤΕ και υπαλλήλους που λέγανε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν έχουμε τους κωδικούς για να μπούμε μέσα στο σύστημα, να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τις κεραίες, τους πομπούς, τις συχνότητες, όλα αυτά και όχι και την τηλεπικοινωνία βασικά. Αυτή η ιστορία τι έχει απογίνει, έτσι, κανένας δεν μιλάει. Έχασε. Αποκαλύφθηκε μόνο μετά από καταγγελίες βουλευτών των Πρασίνων στην Αυστρία, ναι. Αποκαλύφθηκε ότι η Deutsche Telekom ασκεί επίσημη κατασκοπία υπέρ της NSA, της Αμερικανικής NSA, αλλά και των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών σε βάρος της Γαλλίας και μια σειρά άλλων χωρών και της Αυστρίας μάλιστα. Γι' αυτό και αρνήθηκαν την εμπλοκή της Deutsche Telekom και στην Αυστρία. Γι' αυτό ήταν οι καταγγελίες. Εδώ όμως δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί η Deutsche Telekom δεν ασκεί απλά κατασκοπία, ελέγχει απόλυτα την ιδιοκτησία της το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της χώρας και το δορυφορικών. Και το δορυφορικών. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι απλά τυφλές. Κρέμονται πάνω της. Γι' αυτό και εμέσως πλησαφώς αυτό που έλεγε ο άνθρωπος από τη Σουηδία, ο ειδικός, έλεγε το εξής, ότι σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, το στρατηγείο, το γενικό στρατηγείο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δεν πρόκειται να μάθει απολύτως τίποτε, διότι πολύ απλά θα πέσουν οι τηλεπικοινωνίες με εντολή των Γερμανών. Θα πέσουν οι τηλεπικοινωνίες και θα παίρνουν με κινητά μέσω Τουρκίας για να μάθουν. Ρε παιδιά, τι έγινε. Με την Τουρξέλ θα παίρνουν. Ρε παιδιά, τι έγινε. Κάτι βλέπουμε εδώ μακριά. Βάλε τώρα και την. Και λέω, για να μην υποφέρει ο κόσμος στοιχείο και μια και εμείς είμαστε ραγιάδες του κερατά και ανεχόμαστε τέτοια πουλημένα τομάρια στην κυβέρνηση όπως τον Καμένο. Γιατί να μην παραδώσουμε τη Χίο? Γιατί να μην παραδώσουμε τη Μυτιλίνη? Γιατί να μην παραδώσουμε τη Ρόδο? Γιατί πρέπει να υποστεί τη βαρβαρότητα μιας εισβολής? Να την παραδώσουμε όπως παραδίδει σήμερα την Κάρπαθο. Έτσι αλλιώς, όπως μας λέει και ο κύριος Καμένος, όταν ανακοινώνει στην Κάρπαθο, αν έχεις το Θεό σου, ανακοινώνει ότι θα παραδώσει το νησί στο ΝΑΤΟ, λέει είναι φιλόξενοι οι Καρπαθιώτες. Βεβαίως και οι Ρόδοι και οι Χιώτες. Και Μυτιλινή, να τα παραδώσουμε από τώρα. Έχει μεγάλη κοινότητα ομογενών Αμερικάνων η Κάρπαθος, χρόνια. Έτσι, η μισή Κάρπαθος έχει χτιστεί από Έλληνες ομογενείς, όπου έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προσφυλές, υπάρχουν καλές οι σχέσεις και οι διάβλοι και οι γέφυρες στο νησί αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστό, νομίζω ότι το ξέρεις. Η όλη ιστορία δεν είναι ούτε η ομογένεια της Καρπάθου, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Πίσω από αυτό κρύβεται ο κύριος David Harris, ο προσωπικός φίλος του κύριου Καμένου. Ο κύριος David Harris είναι ο επικεφαλής του Αμερικανικού Εβραϊκού Κογκρέσου. Λοιπόν, η οποία είναι, αν θέλετε, μία από τις μεγάλες βιτρίνες του παγκόσμιου σιωνισμού. Είναι ο βασικός μοχλός του πολεμικού επικρατισμού του Ισραήλ. Είναι η οργάνωση που όχι μόνο προετοίμασε, όχι μόνο προπαγάνδισε και όχι μόνο δικαιολόγησε όλες τις επεκτατικές πολεμικές βλέψεις του Ισραήλ, αλλά συνεχίζει να επιμένει στην εξόντωση των κατοίκων της Γάζας αλλά και της Δυτικής Όχθης. Είναι από τους πιο ένθερμους οπαδούς του Νετανιάχου και της πολιτικής τελικής λύσης. Όπως ακριβώς ήταν με τους χιτλερικούς η τελική λύση για τους Εβραίους, έτσι αυτοί έχουν την τελική λύση για τους Παλαιστίνιους. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση που εγκαταστάθηκε, σχεδόν έχει εγκατασταθεί μαζί με τη Μοσάντ μέσα στο Υπουργείο Άμυνας αυτής της χώρας υπό τον κύριο Καμένο, λοιπόν, αυτού ήταν η ιδέα της Καρπάθου. Διότι εδώ και αρκετά χρόνια το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ήθελε ένα νησί για εκπαίδευση, ναυτική και αεροπορική εκπαίδευση του Ισραήλ μέσα στο Αιγαίο. Είχε συζητηθεί η Σύρος.
είχε στηθεί η Σύρος σύμφωνα με τις Ισραηλινές εφημερίδες. Ότι είχαν βγει από τις Ισραηλινές. Έχει αεροδρόμιο η Σύρος. Έχει, πώς δεν έχει. Ναι, έχει. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν τους έκανε. Θέλανε ένα νησί το οποίο να έχει πολύ πιο στρατηγική θέση στο Αιγαίο, ώστε να μπορούν αυτοί να εκπαιδευτούν και για επιθέσεις στον Εύξεινο Πόντο και στη Μαύρη Θάλασσα δηλαδή. Καταλαβαίνετε ένα στους οποίους στόχους και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και εναντίον του Ιράν. Να έχουν βάθος πεδίου στην άμυνά τους. Λοιπόν, αυτό γίνεται τώρα. Ο κύριος Καμένος παραδίδει τα κλειδιά της Καρπάθου κατά εντολή του κύριου Ντέιβιντ Χάρις, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν και προσωπικός φίλος, όπως έχει πει ο ίδιος και μας έχει έτσι τονιστεί, και του κύριου Σαμαρά. Συγκάτοικοι λέει. Συγκάτοικοι όλοι. Είμαστε στην τρέλα, πώς το λέει ο... Αυτό τώρα η συγκυβέρνηση δεν, τίποτα, αυτό... Καμία αριστερά. Ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, καμία ανακοίνωση από την κυβέρνηση, ούτε η αριστερή παντόφλα είπε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Απόλυτη σιωπή. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όχι, είναι φοβερά πουλημένη. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι ένα από τα ανταλλάγματα προκειμένου να πάρουν λεφτά τώρα που δεν μπορούν να πληρώσουν τον Δελενιτάφ. Ποιος μου λέει ανάμεσα στα καλά, πολλά ανταλλάγματα. Καλά, χίλια βέβαια. Έτσι. Ρε εσύ Δημήτρη, για φαντάσου αυτό το πράγμα το 1983, 88. Θα τους κάνεις φάξεις όλους. Για φαντάσου να γίνονται. Θα τους κάνεις φάξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Καμένος θα κρεμόταν από το Σύνταγμα. Δεν, δηλαδή, από πολυέλεια του Συντάγματος. Δεν είναι μακριά τα χρόνια αυτά. Όχι, αλλά τότε είχαμε Έλληνες. Ας το δούμε λίγο. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θεωρούσαν τον εαυτό τους πατριώτη. Μόνο αυτό. Τότε συγκλώνιζε ολόκληρη την Ελλάδα το σύνθημα των Δεκεμβριανών, η Ελλάδα στους Έλληνες, που το χρησιμοποίησε ο Αντρέας Παπανδρέου. Γιατί αρνιότανε τότε η κομμουνιστική αριστερά να προτάξει τα αιαμικά συνθήματα. Τα πήρε ο Αντρέας Παπανδρέου και τα έκανε σημαία του. Μαγιά του. Μαγιά του. Από αυτά συγκλονιζόταν τότε η Ελλάδα. Το 60-70% του ελληνικού λαού. Τολμούσε Καμένος να κάνει τέτοια. Τον έσφασαν στο γόνατο. Στο γόνατο. Θα τον βλέπαμε κρεμασμένο. Σε κάποιο από τα πολύφωτα του Συντάγματος. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πήγαινε σε νησί και να λέει το παραδίδουμε στο ΝΑΤΟ. Δήμαρχος εκεί υπάρχει. Δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί πέρα. Και αν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ θα βρεθώ στην Καρπάθο. Θα πάω στην Καρπάθο. Και μέσα στα πλαίσια της περιοδίας. Να δω τι λένε. Βέβαια. Όπως μου λένε καρπαθιώτες, δηλαδή άνθρωποι που είναι από την Κάρπαθο, έχουν μήνυμα τότε τα γερόντια στο νησί. Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Έτσι. Εγκαταλειφθεί το νησί, ναι, στην τύχη του. Με χάρη σε όλες αυτές τις ωραίες πολιτικές που έχουν ακολουθεί. Απλά βάζουν κάποιους κομματικούς εγκάθετους εκεί, δημάρχους, παραδημάρχους και τα αρέστα, να ελέγχουν το νησί και όλοι οι υπόλοιποι είναι άνω των 80. Άμα είναι άνω των 80, με συγχωρείς δηλαδή. Ναι, ναι. Έχει και αυτό το υπέροχο χωριό επάνω στην Όλυμπο, εκεί στο τέρμα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Κάρπαθο. Ένα εξαιρετικό πράγμα. Εξαιρετική παραδοσιακή. Κρατήσει όλη την παράδοση. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Βεβαίως. Λέω αυτό το κατσεμιχαίον που λέμε. Είμαστε κάτοικοι στην Βουδρέλα. Εκτός αν έχεις κάτι άλλο. Ναι, πρέπει να το βάλουμε την επόμενη. Έτσι μου ήρθε με αυτούς τους γελίους που έχουμε μπλέξει. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή μπορεί να το κάνει διαμέσω του email mikrofonotk@gmail.com, mikrofonotk@gmail.com. Έτσι αλλιώς αύριο είναι Παρασκευή, έτσι. Ναι. Θα είναι η μέρα που έτσι βγάζουμε στο τηλέφωνο όποιον ακροάτη η φίλο θέλει να μιλήσει στον αέρα. Αύριο είναι αυτή η διαδικασία. Την έχουμε αφιερώσει την Παρασκευή σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε κάτι, επειδή μου στείλανε ένα μήνυμα και μου λένε ότι πρέπει να μιλήσουμε για την λεγόμενη Υπερατλαντική Συμφωνία Εμπορίου, η οποία συζητιέται και πρόκειται να κλειστεί και κλεισμένο το θυρών. Πίσω δηλαδή από κλειστές θύρες, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ απλά, ναι, έχετε δίκιο, θα βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά για αυτό το μυστικό κείμενο, διότι δεν δίνεται στη δημοσιότητα παρά μόνο αποσπάσματα από αυτά και βεβαίως δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς οι λαοί.
οι απλοί πολίτες, δεν έχουμε κανένα λόγο για αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη. Θα σας πω μόνο κάτι, κάτι το οποίο είναι γεγονός. Η συνθήκη, η συγκεκριμένη συνθήκη έχει 29 κεφάλαια, εκ των οποίων μόνο τα 5 ασχολούνται με τους κανονισμούς εμπορίου. Όλα τα υπόλοιπα είναι πώς οι πολυεθνικές εταιρείες θα λειτουργήσουν πάνω από τα κράτη με ειδικούς όρους και κανονισμούς, έτσι ώστε να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κρατών με τα οποία συνάπτουν ή, αν το θέλετε, αναπτύσσουν δραστηριότητα. Ούτε με όρους δικαιοσύνης, ούτε με όρους κρατικής ή εθνικής ρύθμισης, ούτε με τίποτα άλλο. Οι κανόνες με τους οποίους οι πολυεθνικές θα λειτουργούν θα είναι πάνω και πέρα από κάθε έννοια δικαίου. Αυτή είναι η συμφωνία. Ακόμη και αν, έτσι για παράδειγμα, ένα κράτος, εάν δεν θελήσει ή διακόψει τη λειτουργία μιας πολυεθνικής εταιρείας ή ενός επενδυτή, ξένου επενδυτή στη χώρα του, τότε θα μπορεί να αντιμηνήσει η πολυεθνική και να εισπράξει τεράστιες αποζημιώσεις χωρίς καν το κράτος να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του στα δικαστήριά του ή σε κάποιο, σε κάποιο ένομο σε κάποιο δικαστικό σώμα όπως προβλέπεται από το διεθνές ή το εθνικό του δίκαιο. Όχι. Ειδικές επιτροπές και κυρίως το δικαστήριο που μάλλον η δικαστική επιτροπή δικαστική της πλάκας είναι επιτροπή ρύθμισης των διαφορών ανάμεσα σε κυβερνήσεις, κράτη και πολυεθνικές που έχει η Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ιδρύσει αυτό το πράγμα και με βάση αυτό μπορεί μια οποιαδήποτε πολυεθνική να προσφύγει εκεί προκειμένου ενάντια σε κράτη. Το έχουν κάνει αρκετές πολυεθνικές, για παράδειγμα ενάντια στην Αργεντινική κυβέρνηση, όταν η Αργεντινική κυβέρνηση από την εποχή Κίχνερ επανεθνικοποίησε πολλές ιδιωτικοποιημένες υποδομές όπως είναι το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, οδικό δίκτυο, λιμάνια τα οποία είχαν όλα ξεπουληθεί και ιδιωτικοποιηθεί, τα επανεθνικοποίησε πολλές από τα όπως για παράδειγμα η Σουέζ που είχε πάρει το νερό, κινήθηκε εναντίον της διαμέσου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Βεβαίως αυτό μέχρι τώρα ίσχυε εάν και εφόσον η κυβέρνηση της Αργεντινής δεχόταν μια τέτοια προσφυγή, μια τέτοια συμφωνία με τη σύμβαση που θα υπέγραφε με την πολυεθνική. Τώρα θα είναι υποχρεωτικό σε βάρος του κράτους, συμφωνεί δεν συμφωνεί το κράτος, ανεξαρτήτως σύμβασης που έχει υπογράψει με την πολυεθνική. Διότι θα αποκτήσει υπερεθνική ισχύ διαμέσου αυτής της συμφωνίας, της υπερατλαντικής συμφωνίας. Αυτά τα ωραία. Μάλιστα, ορισμένοι νομικοί λένε ότι οι επενδυτές πλέον, έστω και αν πρόκειται για πολυεθνικές ή τράπεζες ή θεσμικούς επενδυτές οποιοδήποτε χαρακτήρα, αποκτάνε δικαιώματα φυσικού προσώπου. Και άρα τα δικαιώματά τους είναι αντίστοιχα, αποκτούν αντίστοιχη προτεραιότητα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μια εταιρεία δεν μπορεί, θα πρέπει να τη μεταχειρίζεσαι όπως ακριβώς μεταχειρίζεσαι ένα ανθρώπινο. Και έτσι το δικαίωμα στο υπερβολικό κέρδος, το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται πόρους, ανάγκες και δημόσια αγαθά είναι πάνω από το δικαίωμα των συλλογικών ή κοινωνικών αγαθών. Έχει ισότιμη αξία με το ανθρώπινο δικαίωμα. Το να αφαιρέσεις το δικαίωμα σε μια πολυεθνική να δρά στη χώρα σου ισούται με το να αφαιρείς τη ζωή από έναν άνθρωπο. Και όποιος δεν... Συγγνώμη. Και όποιος δεν δέχεται... Από τη στιγμή που συμμετέχει σε αυτή την υπερεθνική συνθήκη, δεν υπάρχει το δεν δέχομαι. Ναι, αλλά μπορείς να μην συμμετέχεις, βέβαια. Βεβαίως. Άμα φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Βεβαίως. Διότι θα ισχύσει παρά και ενάντια στα κοινοβούλια ή τις αποφάσεις του λαού. Δεν πρόκειται να ζητηθεί. Θα υπογραφεί, θα περάσει ενδεχομένως από το κοινοβούλιο μια νύχτα να ψηφιστεί και μετά θα γίνει στη διάβια, θα βγει στη διάβια. Όπου θα γράφει ο καθένας το μακρό του και τον κοντό του χωρίς κανένα νόημα. Ναι. Όπως έγινε με την αντίστοιχη συνθήκη που υπογράφηκε με τον Καναδά. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, το έχουμε δει τώρα με τη διάβγεια, δεν το συζητάμε. Είναι μέγα ζήτημα πάντως αυτό. Ένα τεράστιο ζήτημα.
Ένας άλλος φίλος, ο Γιώργος, για χαρά παιδιά, λέει: χθες το πρωί άκουγα μυσικοσέρμα την προσεχθεσινή εκπομπή την ώρα που διάβαζε ο Δημήτρης τι προβλέπει το ΔΝΤΑΦ σε περίπτωση μη πληρωμή οφειλής και έστειλα email στο Χατζηνίκο. Προς τιμήν του, καταρχήν, το διάβασα στον αέρα, αλλά το παραποίησε. Σου είπα καλέ. Όταν του είπα ότι το ΔΝΤΑΦ δεν προβλέπει χρεοκοπία ούτε άλλες κυρώσεις αν δεν το πληρώσει εμπρόθεσμα, ότι δηλαδή δεν θα πάθουμε τίποτα, αυτός διάβασε τι είπα. Ότι είπα μάλλον τίποτα. Δείτε σε εκπομπές του τη θεσινή, πρέπει να έπαιξε γύρω στο 30 με 40 λεπτό, ότι παραποίησε το μήνυμα και μετά είπε με τρομαγμένο ύφος ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, μάλλον μας δίνουν ένα μήνα μετά. Εντάξει, έτσι του λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, είναι δυνατόν? Ποιος είναι ο κ. Χατζηνίκος να αφισβητήσει τον κ. Βαρδινογιάννη? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Άλλωστε ξέρουμε τι σε δημοσιογραφία ασκούν όλοι αυτοί. Λοιπόν. Μας λέει για ένας φίλος ο Κώστας, μας λέει για το την ο Μπογιόπουλος έχει αναρτήσει, λέει, βίντεο με τον Χαριτόπουλο σε παρουσίαση βιβλίου, στην οποία ρωτήθηκε πως βλέπει τον Τσίπρα και την κυβέρνηση και απαντάει με όρους ποδοσφαιρικούς. Δεν ας ομινιάται από το συγκεκριμένο, το έχω δει, πραγματικά είναι πολύ έξυπνη η παρατήρηση, μπορεί ο καθένας να το δει, αξίζει όντως, είναι έξυπνη. Έξυπνος παραλληλισμός, ας πούμε, με το ποδοσφαιρικό συμβάν που διηγείται ο κ. Χαριτόπουλος. Ο φίλος Στέλιος μας λέει: θα έχει κανένα χρόνο που σε κανένα καφενείο με δύο φίλους μου, προοδευτικούς καθηγητές, μάλιστα ο ένας θεολόγος, αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στη συζήτηση περί κρίσης και μεταναστών, μου είπαν το φοβερό πως αν τους χρησιμοποιήσω το κράτος να δουλεύουν τσάμπα φυσικά, στα χωράφια και όπου αλλού, θα είχα μιλήσει ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού προβλήματος. Αυτό θα πει αριστερά και προοδευτικά μυαλά. Έχεις απόλυτο δίκιο που λες πως με αυτή την κυβέρνηση η μπίζνα των 6.000 ευρώ το κεφάλι, παρακαλώ. 6.000 ευρώ το κεφάλι. Αν μπουν λοιπόν 100.000 τέτοιοι μέσα και τους βάλουν βέβαια η Frontex και η κυρία, πώς τη λένε, κυρία που βρήκε γάτες να λιάζονται στο κέντρο. Λοιπόν, αν τους βάλουν λοιπόν να αιτηθούν άσυλο, παίρνουν 6.000 επί 100.000, μάλλον 6.000 επί 100.000, 600 εκατομμύρια. Εντάξει, αν βάλουμε ένα εκατομμύριο. Συγγνώμη, όχι, δεν είναι, 60 εκατομμύρια είναι. Είπες 6.000 επί 100, είναι 3 και 2, όχι. 6 εκατομμύρια είναι. Όχι, δεν ξέρω, με 100.000 επί 6.000. Α, 100.000 λες. 100.000. Α, συγγνώμη. Νομίζω 100. Είναι 100.000. Okay, okay. Είναι 600 εκατομμύρια. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και αν βάλουμε 1 εκατομμύριο, 6 δις. Ντάρε, βρήκαμε τρόπο, ρε. 6 δις. Έχουμε να πάρουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 6 δις. Να φέρουμε πάρα αυτά. Να πούμε στον κύριο Βαρδινογιάννη, στον κύριο. Πες τον, στον κύριο που τον φυλακίσανε και δεν φυλακίστηκε. Κοντομινά. Όχι στον κύριο Κυριακού. Στον κύριο Κυριακού. Αυτοί που προπυρτανεύουν στο λαθρεμπόριο. Να τους φέρουν 1 εκατομμύριο. Τι είναι για αυτούς 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο να τους φέρουν εδώ πέρα, ναι, κατευθείαν εδώ, 6 δισεκατομμύρια. Λύσαμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Άμα συνεχίσουμε έτσι, θα αυξηθεί και το ΑΕΠ. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ακούγεται από χθες, αγατάκι, που και που? Α, είναι ο υπολογιστής όταν πλέον γίνεται χαμός, ας πούμε, αγαναχτεί το ο υπολογιστής, που λέτε, και βγαίνει έτσι. Λοιπόν, διαμαρτύρεται. Ναι, ειδικά όταν διαβάζει αυτά που συζητάμε. Λέει ένας φίλος ο Μιχάλης, λέει: Θέμη, μη βάζετε τις κομματάρες γιατί φεύγει το μυαλό μας και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το Καζάκι. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη. Ορίστε. Κι άλλος. Μπράβο, ρε Θέμη, αυτούς που έβαλες μόνο στον Πετρίδη μπορούσαμε να τους ακούσουμε. Για πρώτο διάλειμμα τραγούδι. Εντάξει, Manfred Mann, παιδιά, Solar Fire, παλιός δίσκος, δεκαετία 75 περίπου. Λέει Δημήτρη, λέει κάλεσμα Μαζιώτη για ένοπλη έφοδο σε Βουλή, Υπουργεία και Τράπεζες. Και λέει Δημήτρη, περιμένω να βγει ο Πρεντετέρης και ο κύριος Μπαμπής ή κάποιος από αυτούς να πει ότι ο τρομοκράτης Καζάκης και η συμμορία της Δραχμής τον έβαλε να το πει, ή ότι δείχνει το χώρο που ανήκουν και το ποιόν τους. Όλα είναι πιθανά σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Λοιπόν,
Πάμε σε ένα μικρό πάλι μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ωραία, να βάλουμε λοιπόν την, τον πώς τι είχε ζητήσει. Συγκάτοικη είμαστε όλοι στην τρέλα. Okay, ωραία. Ή ό,τι νομίζεις εσύ. Εντάξει, αφού έχεις παραγγελιά, θα σε απογοητεύσω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο, στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε μια πολύ ωραία ημέρα σήμερα, καθότι ζούμε στον παράδεισο που λέγεται Ελλάδα, του Ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην τολμήσετε και πείτε κάτι διαφορετικό, σας παρακαλώ, γιατί ο ραγιάς που κοιμάται πρέπει να κοιμηθεί, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πάμε μια χαρά. Μας το λένε όλοι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, μας το λέει και ο κύριος Σόιμπλε. Ο κύριος Τσίπρας μάλιστα σήμερα βλέπουμε εδώ ότι δήλωσε ότι επικείται συμφωνία. Γιατί? Διότι αυτή τη βδομάδα βγήκαν στοιχεία, ή μάλλον βγήκε η βρώμα, μάλλον από την Τράπεζα της Ελλάδας, ο Στουρνάρας την έχει κάνει, ότι πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε καταθέσεις κάνανε φτερά. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό, πάντως είναι σίγουρο ότι κάποιοι επιχειρούν συστηματικά να δημιουργήσουν πανικό στην Ελλάδα ώστε να επιδεινώσουν τη θέση και ενδεχομένως να δημιουργήσουν και ένα πιστωτικό επεισόδιο. Αυτό δεν ξεκίνησε μόνο με τον κύριο Στουρνάρα που διοχέτευσε τον τύπο τα 7 δισεκατομμύρια ότι φύγανε, αλλά και με την κυρία Μπακογιάννη και με τον κύριο τον άλλον, τον, πες τον αυτόν τον τύπο τον, που βρήκε ότι οι Έλληνες ζουν πολύ όταν ήταν υπουργός του Παπανδρέου, υπουργός υγείας, το Λοβέρδος. Βεβαίως ο Τσίπρας απάντησε ότι επίκειται συμφωνία και απάντησε και ο κύριος Σόιμπλε αμέσως μετά ότι δεν βλέπω πού ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση βλέπει ότι επίκειται συμφωνία. Φοβερός είναι το πώς έτσι είναι. Δηλαδή για να ξέρετε πώς παίζεται το παιχνίδι και πόσο πανικόβλητα η κυβέρνηση προσπαθεί να αρπαχτεί από πού. Από τα σόβρακα του το Σόιμπλε. Δηλαδή έλεος παιδιά ή να βάζει τον Τζακ Λιού ας πούμε τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, μπας και τους παρακαλέσει να σταματήσουν τους φαλιάρες. Είμαστε σοβαροί? Είμαστε σοβαροί? Δημήτρη, θα το πάνε μέχρι όσο πάει. Δεν πρόκειται να δούμε. Όχι, εγώ δεν πρόκειται να δούμε. Θα πάνε με σαλαμοποίηση, θα τους αλλάξουν τα φώτα. Και μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να δούμε και μεγάλη εθνική κρίση. Ναι, είναι πιθανό. Φαντάσου τώρα να έχουμε και τον Υπουργό, τον Υπουργό Αμήνης, έτσι. Τέτοιον υπουργό άμυνας, τι πρόκειται να γίνει. Τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή τρέμω και μόνο στη σκέψη. Φαντάσου, αυτά τα συζητάγαμε το 2014 στα σενάρια, από τις αρχές του 2014, και τώρα τα βλέπω μπροστά μου πραγματικά να εξελίσσονται και τρέμω με αυτούς που έχουν μαζευτεί. Πάντως, όπως και να έχει, εμείς είμαστε μια χαρά. Προς Θεού. Και η εφημερίδα μας θυμίζει σήμερα ότι σαν σήμερα η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΠ. Ποιος? Η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΠ. Ναι, ποια εφημερίδα? Η εφημερίδα. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα, όπως λέμε, ο Παναγιώτης, λοιπόν, μας λέει ότι σήμερα η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΠ και πρέπει να ζητοκαυγάσουμε. Τότε ήταν Ελλάς, Γαλλία, Θυμαχία. Και οι Αίγες του Πασόκ μαζί με τις Αίγες της Νέας Δημοκρατίας συγκρούνταν απ' έξω από το Ζάπιο, όπου ο Μέγας Εθνάρχης συνάντησε τον Ζεσκάρ Ντεστέν και υπογράψανε την είσοδο της χώρας, και από εκεί ξεκινάει το ξεφτύλισμα της αρκούδας. Από τότε βεβαίως, παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός συντριπτικά ήταν ενάντια στην ΕΟΚ, συντριπτικά παρακαλώ, βρέθηκε ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου να ανακαλύψει ότι το κόστος παραμονής μας είναι μικρότερο από το κόστος εξόδου μας από την ΕΟΚ. Το έχει ανακαλύψει. Ήταν οικονομέτρης, το έχει μελετήσει το πράγμα. Βέβαια δεν εμφάνισε κανένα στοιχείο. Γιατί έτσι είναι στην κυβέρνηση, όταν έχεις κυβέρνηση. Λες ό,τι θέλεις, κάνεις όποια κολοτούμπα θέλεις, χωρίς να παρουσιάζεις κανένα δεδομένο, χωρίς βεβαίως να απαιτηθεί κανένα σοβαρό επιχείρημα. Mm-hmm. Τίποτα απολύτως. Μόνο οικονόμα. Ποια ήταν οικονόμα? Οικονόμα ήταν άμεσα για γάλα οκληρωμένα προγράμματα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ο Τζέιμις Πέτρας, που έχει γράψει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο σχετικά με τις τρεις γενιές μιας οικογένειας που έχουν θάψει την Ελλάδα. Μιλάει για την οικογένεια Παπανδρέου, την οποία τη γνώρισε από κοντά, καθότι και σύμβουλος του Ανδρέα.
Παπανδρέου μιλάει για τα ζητήματα των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, για το φιλοχρήματο χαρακτήρα του Ανδρέα Παπανδρέου, που για τα χρήματα πρόδιδε, σκότωνε ακόμα αν χρειαστεί. Έτσι λοιπόν, για να πάρει τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα που το είχαν τάξει οι Ευρωπαίοι, πούλησε την ψυχή του στο διάολο και τη χώρα ακόμη χειρότερα. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Με αυτά ξεκινάει η εξαχρίωση της Ελλάδας. Το ξεπούλημά της άνευ προηγουμένου. Και βεβαίως ο εκμαυλισμός του Έλληνα. Η μετατροπή του σε χώμο πασόκους. Η μεγάλη συνεισφορά, κάθε έννοια, αξία, ηθική αρχή καταπατήθηκε μόνο και μόνο για να αρπάξουν λεφτά. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό είναι το μεγαλείο του Πασόκ. Από εκείνη την εποχή. Πάρτε κόσμο. Πάρτε κόσμο. Ξεπουλήστε την ψυχή σας οπουδήποτε γύρω στο κόμμα και πάρτε λεφτά με τη σέσουλα. Βεβαίως, όποιοι ήταν ικανοί να αρπάξουν ευκαιρίες, να εκμεταλλευτούν το διπλανό τους, να πουλήσουν το παιδί τους, να μπορέσουν να κάνουν ό,τι ασχήμια μας είχε μάθει η γιαγιά μας, ο παππούς μας, οι γονείς μας, ότι δεν επιτρέπονται σε έντιμους ανθρώπους. Μας κάνανε όλους ανέντιμους για να μοιάζουν σαν κι αυτούς. Όλα για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Που σήμερα ακούνε κάποιοι ότι δεν θα έχουμε ευρωπαϊκά κονδύλια έτσι και φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παθαίνουν πώς το λένε, κολλιάνδρο. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Φοβερό, ας πούμε. Δεν θα έχουμε. Και τι θα πάθουμε, αν είναι δυνατόν. Ανεβάζουν και άλλοι για τον Κάρλο Μάγνο, πάντως, να ξέρεις. Αυτά που λέμε. Μέγας ήρωας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, κάποτε πρέπει να το... Αποτελεί οργανική συνιστόσα της νέας τάξης, ο πατέρας της σημερινής Ενωμένης Ευρώπης, της παγκοσμιοποίησης και της νέας εποχής είναι ο Κάρλο Μάγνος, 768-814. Μεγαλύτερος εχθρός του Ορθόδοξου Ελληνισμού της Δρομιοσύνης. Γι' αυτό η Ενωμένη Ευρώπη αμείβει το βραβείο, με το βραβείο Καρλομάγνου, τους προτεργάτες και τα διακεκριμένα όργανα της, με πρόσφατο εκπρόσωπο της ομάδας αυτής, τον Φίλτα του Έλληνες Σόιμπλε. Και είναι και από μία ομιλία του Μεταλινού, του πατέρα Μεταλινού, αυτό. Σχετικά με τι γέξε να παράλαβε. Για τον Καρλομάγνο που... διάβασε κάποιο... ναι, αυτό διάβασα, ότι λέει το συνδέει με τον Καρλομάγνο και τους Φράγκους του. Καθιερώνεται από τον 89ο αιώνα το άσβεστο μίσος της Ευρώπης απέναντι στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, λόγω της σχέσης της με την ελληνικότητα που φανερώνεται σε κάθε ιστορική στιγμή που η Δύση στο σύνολό της παίρνει θέση απέναντι στην καθημάς Ανατολή. Ο στόχος της ετερόδοξης Δύσεως δεν είναι άλλος από την καθολική άλλος της Ορθοδοξίας, κυρίως την πνευματική και την ουνητικοποίηση, δηλαδή την αλωτρίωση της Ορθόδοξης Ελληνικότητας της Δρομιοσύνης. Είναι μια οπτική ματιά από τον Μεταλινό. Και συνεχίζει ότι η κορυφαία στιγμή στην προσπάθεια της Ευρώπης να αλώσει και να υποτάξει την Ορθόδοξη Ανατολή ήταν η άλωση της πόλης από τους Φράγκους, Σταυροφόρους, το 1204 και τα λοιπά, και πάει μακριά η βαλίτσα. Τι να κάνουμε, είναι πραγματικά... Εντάξει, αυτή ήταν μια βαριά παράδοση που μας έχουν αφήσει οι ειδικοί. Έτσι αλλιώς, στη λογική του Καρλομάγνου έχει πολύ ενδιαφέρον ένα κείμενο που είχε γράψει στα 1887, αν θυμάμαι καλά, ο Φρίντριχ Έγκελς σχετικά με την φράγκικη παράδοση, τη φράγκικη περίοδο του γερμανικού, του γερμανικού λαού, να το πούμε έτσι, αλλά όχι με την έννοια του λαού όπως το χρησιμοποιούμε στα ελληνικά. Στα γερμανικά το folk δεν είναι με την έννοια που χρησιμοποιούμε εμείς λαός, αλλά με την έννοια της λαότητας ή αν θέλετε της εθνότητας πριν αποκτήσει εθνικά χαρακτηριστικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον πώς δείχνει ότι την εποχή του Καρλομάγνου στην ουσία τέθηκαν οι βάσεις για τη διάλυση, για την μάλλον ιστορική καθυστέρηση της μετεξέλιξης της Γερμανίας σε έθνος. Των Γερμανών σε έθνος. Τρομακτική καθυστέρηση και οπισθοδρόμηση. Και έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς πώς αυτοί που οι γελοί ονόμασαν τον εαυτό τους οπαδό του Έγκελς και μαρξιστή, ναι, θαύμασαν τόσο πολύ όχι μόνο τον Καρλομάγνο αλλά και οποιαδήποτε αυτοκρατορική μορφή. Θεωρούσαν τους αυτοκράτορες ως προήμιο της ενότητας του κράτους. Βεβαίως ξεχνούσαν ότι το έθνος και ο λαός αποτελεί
την ενότητα του κράτους ή τη συγκρότητα την ενότητα του κράτους και όχι η εξουσία και μάλιστα η απόλυτη. Εξού ακόμη και σήμερα η Κίνα, η λεγόμενη κομμουνιστική, αποκαλούμενη κομμουνιστική Κίνα, εκθιάζει την εποχή των Μινγκ, όπου ενοποίησαν βεβαίως με απόλυτα βάρβαρο τρόπο, με αντίστοιχο τρόπο με τον Καρλομάγνο, ενοποίησαν την Κίνα. Μόνο και μόνο για να διαλυθεί μετά, εξών συνετέθη, όπως είναι και σήμερα. Λοιπόν, αυτή η λογική, για παράδειγμα, η λογική επί Στάλιν, ας πούμε, που εκθίαζαν τον Ιβάν τον Τρομερό. Έναν σφαγέα άνευ προηγουμένου και του προσέδιδαν προοδευτικά χαρακτηριστικά μόνο και μόνο επειδή συγκρούστηκε με τους Βοιάρους. Ή αντίθετα, ο εκθιασμός του Μέγα Πέτρου, του Μεγάλου Πέτρου. Καμία σχέση με προοδευτικότητα. Είναι η λογική της απολυταρχίας μέσα στην ιστορία. Ότι τα πολιταρχικά καθεστώτα, η απολυταρχία είναι που ενώνει και εξελίσσει τα κράτη, όπως ακριβώς το ήθελε ο Ντεμέστρ και όλοι οι υπόλοιποι εκφραστές της απολυταρχίας και του αρχαίου καθεστώτος. Και αυτό πέρασε στο βασικό σώμα του μαρξισμού ή του επίσημου μαρξισμού, όπως τουλάχιστον εκτέθηκε. Αλλά τώρα σήμερα μιλάμε για ανθρώπους, γι' αυτό και έχουμε αποβράσματα σήμερα. Και αυτοί που μιλάνε στο όνομα ή ονομάζουν τον εαυτό τους μαρξιστή δεν έχουν ιδέα. Η ιδέα σε τι αναφέρονται. Η ιδέα. Και το μόνο που κάνουν είναι να διαστρέφουν και να μετατρέπουν σε αυτό το σε τερατούργημα. Σε τερατούργημα. Εξού και το γεγονός ότι, επειδή αυτό είχε φανεί από πολύ νωρίς, ο Μάρξ έλεγε, όπως συνήθιζε να λέει, ότι αν όλοι αυτοί είναι μαρξιστές, εννοούσε τους οπαδούς του, τότε εγώ ένα είναι σίγουρο. Εγώ δεν είμαι μαρξιστής. Φοβερό. Λοιπόν, είναι η πιο σκοταδιστική μερίδα αυτή σήμερα. Διότι είναι αγράμματοι, απαίδευτοι και επειδή θεωρούν τον εαυτό τους μαρξιστή, είναι διπλά αγράμματοι και απαίδευτοι. Ναι, ναι. Διότι έχουν το αλάθητο του Πάπα. Ο παδισμός. Είναι το αλάθητο του Πάπα. Εφόσον είμαι μαρξιστής και μπορώ να πω πέντε τσιτάτα απ' έξω από το εγχειρίδιο που το έχω διαβάσει, έχω το αλάθητο. Σου τραβάει ένα τσιτάτο και τελείωσε. Δεν είναι ανάγκη να μελετήσει ιστορικά, οικονομικά ή άλλα υλικά. Έχει το αλάθητο. Καταλάβες. Λοιπόν, έχει φτάσει, έχει μετατρέψει τον Μάρξ σε κάτι όχι σε Θεό, πάνω από Θεό, και ως Θεός ο Μάρξ έχει το αλάθητο, άρα και ως εκ Θεού και εγώ έχω το αλάθητο που τον επικαλούμε. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, έχεις μηνύματα? Ναι, να δούμε τα συγκεκριμένα μηνύματα. Γενικά, πόσο φάνηκε χθες η εκδήλωση, μια και μιλάγαμε. Α, ναι, σωστά, είχαμε πει να πούμε και γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν, θύμισε άλλη εποχή αυτή η εκδήλωση. Είχαμε... Να πούμε πιο λέμε περισσότερες λεπτομέρειες για όσους δεν μπόρεσαν να βρεθούν χθες. Στο στούντιο, στο Cine Studio. Ήταν μια γεμάτη αίθουσα 600 ατόμων, έτσι. Ο κόσμος ήταν καινούριος, εγώ δεν είχα ξαναδεί, εντάξει, εκτός από εμάς μερικούς που πάντα ερχόμαστε και στηρίζουμε έτσι κι αλλιώς και τις εκδηλώσεις και τις διοργανώνουμε. Ο κόσμος, όντως οφείλω να πω ότι στους, αν ήταν περίπου 600, πρέπει γύρω στους 400-500 άτομα, ναι, τελείως καινούρια, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μας είχαν ξανασυναντήσει, δεν μας είχαν επιτύχει στον δρόμο τους. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούσαν να είχαν ακούσει από εδώ και από εκεί, αλλά τέτοια άμεση επαφή. Να πούμε ξανά ένα μεγάλο μπράβο στο κεντρικό τομέα που την έβγαλε σε πέρα στην εκδήλωση. Μιλάμε για μια περιοχή όπου είναι άκρως βασανισμένη. Ναι. Έχει γκετοποιηθεί επίσημα και από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Και βεβαίως αυτός ο κόσμος υποφέρει διπλά. Διπλά και τρίδιπλα. Και δεν φταίνε βεβαίως οι μετανάστες που έχουν κατακλείσει την περιοχή. Φταίει η πολιτική του κράτους που εξωθεί σε αυτή την άθλια κατάσταση, διότι με το γεγονός, με άλοθη τους μετανάστες που στέλνει η ίδια στην περιοχή χωρίς καμιά υποστήριξη, χωρίς τίποτα, μετατρέπουν και την περιοχή, την υποβαθμίζουν συνειδητά, διαλύουν τις υποδομές, τσακίζουν τους όποιους ελεύθερους χώρους, τους λιγοστούς που υπάρχει, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη αυτή η περιοχή, από πάρα πολύ παλιά. Εγώ παλιός και ψηλιώτης είμαι. Και ψέλη μεγάλη. Ουσιαστικά, ναι. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια, λοιπόν, υποβαθμίζουν μόνο και μόνο για να κάνουν τη γνωστή τακτική που ακολουθούν και σε άλλες Μητροπόλεις. Υποβαθμίζουν
άγρια, μόνο και μόνο για να αγοραστούν σε κάποια στιγμή όλα αυτά μπίρπαρα και να αναπτυχθούν μητροπολιτικές λογικές οικιστικών ιστών κτλ. Όπως κάνουν στις νέες, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο κτλ. Υποβαθμοί, όποιος στο Λονδίνο, ας πούμε, στη δεκαετία του 90 ή και στη δεκαετία του 80 βρέθηκε στο Λονδίνο, ήξερε πάρα πολύ καλά ότι τα Docklands, η περιοχή δηλαδή του παλιού λιμανιού του Λονδίνου, ήταν η πιο κακόφημη περιοχή. Μιλάμε για αθλειότητα άνευ προηγουμένων. Mm. Λοιπόν, πήγαινε τώρα στα Docklands να δείτε, όπου για να πάρεις εκεί διαμέρισμα, πώς να το πούμε, στούντιο, δηλαδή με ένα δωμάτιο. Πολλές λίρες. Θες, δεκαετία του 90 που ήξερα εγώ, ήθελες από 400 με 500 χιλιάδες λίρες και πάνω. Τώρα, από ό,τι μου λένε, έχουν αναπτυχθεί και άλλες περιοχές που ακόμη πιο ακριβές και όλα αυτά τα πράγματα. Να πούμε στον κύριο Κοντομίνα γρήγορα, να προλάβει. Είναι τώρα, τρέχει αλλού. Μετά τον Ατλαντικό. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει αγοράσει και στο Λονδίνο, δεν ξέρουμε. Προφανώς. Πάντως, Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό που διαπιστώνω και χτες, αλλά και πέρα και με τις άλλες εκδηλώσεις και με την Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη και στις άλλες που γίνανε εδώ στην Αθήνα, ότι σε μία περίοδο που έχουμε μόνο 4,5-5 μήνες πέσα από τις τελευταίες εκλογές και δεν υπάρχει λογική της προεκλογικής, μιας προεκλογικής περίοδου που ο κόσμος ενδιαφέρεται κάπως, ας πούμε, να πάει σε μία πολιτική εκδήλωση, σε ένα. Να ακούσει. Αυτό υπάρχει μια αντίφαση δηλαδή λοιπόν σε αυτή την ιστορία, ότι παρότι είμαστε κόντρα στην εποχή σε σχέση με την με τη λογική της προεκλογικής περίοδου, ο κόσμος έρχεται. Ο κόσμος έρχεται, αυτός ο κόσμος που έρχεται ανησυχεί, είναι πιο βαθιά πολιτικοποιημένος κατά τη γνώμη μου. Ναι. Γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να βλέπουμε από την άλλη μεριά ότι υπάρχει μεγάλη μυρολατρία, παρέτηση, σύγχυση, αποπροσανατολισμός, πράγματα που στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι αυτά που κυριαρχούν. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί παρά να μην είναι σημάδια θετικά το ότι υπάρχει κόσμος που ψάχνεται. Και εμείς το βλέπουμε αυτό το πράγμα, αρκεί να μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί και να μπορέσει να αυξηθεί και αυτό το κύμα. Απλά πρέπει ο καθένας να το κάνει όσο γίνεται περισσότερο προσωπική του υπόθεση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι προσωπική μας ευθύνη πια του καθένα. Να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Ο κόσμος αυτός που χθες ήρθε και που γενικά γεμίζει όλες τις εκδηλώσεις του ΕΠΑΜ, ειδικά αυτή την εποχή, οι περισσότερες εκδηλώσεις του ΕΠΑΜ έχουν τη μεγαλύτερη μαζικότητα από ό,τι ποτέ. Αυτός ο κόσμος του είναι και ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Δηλαδή δεν είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν μας ενδιαφέρει. Φυσικά το ΕΠΑΜ απευθύνεται σε όλους. Εννοείται. Έτσι. Αλλά δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι όλοι είναι έτοιμοι να κινηθούν. Θα κινηθούν εκείνοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη συνείδηση το τι χάνουν. Και δεν εννοώ συντεχνιακά τι χάνουν, μισθός ή δουλειά ή σύνταξη. Μιλάω τι χάνουν από άποψη ιστορίας, ταυτότητας, ρίζας και προοπτικής, ελπίδας. Λοιπόν, αυτή είναι που είναι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος ήταν χθες χαρακτηριστική περίπτωση. Γιατί ακούω πολλές φορές με διάφορες απόψεις που να λένε, ξέρω εγώ, θα διαφοροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα διασπαστεί και ένας κόσμος του θα φύγει που θα μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε μαζί του για να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Να. Ο κόσμος αυτός που σήμερα έχει εμπλακεί σε κομματικές διελκυστίδες του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ικανός ούτε να λύσει και να δέσει τα παπούτσια του. Πάσχει από ένα σοβαρό σύνδρομο που λέγεται κομματικός πατριωτισμός. Είναι το ίδιο κομμάτι του κόσμου που είχε ενδεθεί με το Πασόκ και επέτρεψε το Πασόκ επί 20 χρόνια να βιάζει την ελληνική κοινωνία παρά το γεγονός ότι ο ίδιος διαφωνούσε με αυτό το πράγμα. Ναι. Και διατηρούσε μια εντυμότητα αλφα μπροστά στη λέλαπα. Προσέξτε να δείτε, αυτός ο κόσμος που έχει συνδεθεί οργανικά με τα κόμματα, τα κυβερνώντα, τα σημερινά και με τα χθεσινά, δεν έχει ικανότητα ριζοσπαστικής σκέψης και προπάντων ριζοσπαστικής δράσης. Για να έχει σήμερα ριζοσπαστική σκέψη και ριζοσπαστική δράση και μάλιστα να είσαι πατριώτης με όλη το επαναστατικό φορτίο που έχει αυτή η έννοια, θα πρέπει να έχεις ξεμπλοκάρει, να έχεις απεγκλωβιστεί από τις κομματικές ιδεολειψίες. Όσο είσαι εγκλωβισμένος σε αυτά,
Είσαι τελειωμένος. Ακόμη και αν διασπάσεις το κόμμα σου, τι θα προσπαθήσεις να ψάξεις? Να φτιάξεις ένα υποκατάστατο του κόμματος για να μπορέσεις να ικανοποιήσεις την εξάρτησή σου από αυτό. Όπως ακριβώς κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος από ναρκωτικά. Προσπαθεί δια της μεταδόνης ένα υποκατάστατο να βρει. Δεν μπορεί αυτό. Γι' αυτό και δεν δουλεύει αυτό το σύστημα. Ούτε στην απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, ούτε από τις επικίνδυνες ουσίες της εξαρτησιογόνος, ούτε έχει στην πολιτική. Ναι, αλλά κάνει μεγάλη ζημιά όμως εσύ. Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο σε ποιους απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε σε όλους, αλλά με αιχμή αυτόν τον κόσμο που δεν είναι δεμένος με κανέναν και που έχει πλήρη συνείδηση ότι την πρώτη βασική αφοσίωσή του την έχει στην πατρίδα, στην οικογένειά του και αν θέλετε στην προοπτική και την ελπίδα που πρέπει να έχει αυτός ή που πρέπει οφείλει να παραδώσει στα παιδιά του και σε συνέχεια αυτού του τόπου. Εάν δεν επενδύσουμε σε αυτόν, εάν δεν δώσουμε κατά προτεραιότητα στη μάχη για αυτόν τον κόσμο, που αυτό είναι το, αν θέλετε, το πρωτοπόρο κομμάτι σήμερα της ελληνικής κοινωνίας και που απαρτίζει το 5 με 6, 7, 10% πόσο απαρτίζει, τόσο είναι. Αυτό ήθελα να σου πω ακριβώς. Αυτή είναι η πρωτοπορία. Αυτή είναι η πρωτοπορία. Ναι. Δεν είναι πρωτοπορία καμιά εφάνταστη λογική. Καλά, με αυτά ίδιο... είναι για θεσκόλυπτους. Έτσι, είναι. Αυτό δηλαδή. Και να με συγχωρείτε, για όσους είναι θρησκευόμενοι, δεν χτυπάμε τους θρησκευόμενους. Όχι, όχι, τη θρησκοληψία είναι άλλο πράγμα. Τις θρησκοληψίες χτυπάμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ έχω, σας έχω ξαναπεί ότι έχω βρεθεί σε μοναστήρι παλαιοημερολογητικό να μιλάω με μοναχούς τόσο απλά και κατανοητά, με ένα τέτοιο λαϊκό κριτήριο, που βεβαίως με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσα να τους πω θρησκόληπτους. Οι άνθρωποι είχαν ένα τέτοιο λαϊκό αισθητήριο που σου έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση για μας που έχουμε συνδυάσει τους μοναχικούς χώρους ή τους χώρους μοναχισμού με τη θρησκοληψία. Μην ξέρεις, με έναν εγκλωβισμό ας πούμε στα περί της θρησκείας. Και όμως δεν ήταν έτσι. Έτσι, λοιπόν, έχω δει μεγαλύτερη θρησκοληψία στους χώρους αριστεράς και δει τις λεγόμενες ριζοσπαστικές κομμουνιστικές αριστεράς παρά σε οποιοδήποτε μοναστήρι έχω επισκεφτεί. Είναι εντυπωσιακό και έτσι είναι. Δεν είναι, πώς να το πούμε, και όποιος θέλει ας έρθει να μου το αντικρούσει. Και μάλιστα η δυνατότητα ακόμη και σε μοναστήρια ή σε χώρους μοναχισμού να ανοίξουν κουβέντα για την πολιτική, για φιλοσοφικά θέματα, ακόμη και για θεολογικά θέματα. Δεν έχω ξαναδεί τόσο ανοιχτούς ανθρώπους όσο σε αυτές τις περιοχές και τόσο κλειστούς ανθρώπους όσο στην κομμουνιστική και λεγόμενη και ριζοσπαστική αριστερά. Απίστευτα κλειστούς ανθρώπους. Δεν ανέχονται κουβέντα. Κουβέντα. Ο σεκταρισμός στην αποθέωσή του. Στην αποθέωσή του. Γι' αυτό και είναι άχρηστη. Είναι άχρηστη για την κοινωνία εννοώ. Τι να τους κάνει η κοινωνία. Σε τι χρησιμεύουν. Λοιπόν, το περιοδικό Αντέως βγαίνει την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Είναι στο τυπογραφείο, βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Για όσους ρωτάνε, υπάρχει ειδική στο σελίδα. Αυτό με την αναβάθμιση των περιοχών σε πόλεις το έχει αναλύσει ο David Harvey, το δικαίωμα στην πόλη. Σωστό. Και είναι και πάρα πολύ καλό βιβλίο. Μια και αναφέρεται το πάρτι του Καρλομάγνου το 2012, Σόιμπλε και δύο Έλληνες δημοσιογράφοι μοιράστηκαν το βραβείο Καρλομάγνου στις εφημερίδες που αναφέρεται η εφημερίδα GR. Σε δύο Έλληνες δημοσιογράφους, μέλη της συντακτικής ομάδας του η εφημερίδα GR, απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Καρλομάγνος για νέους. Πρόκειται για το διεύη βραβείο που κατέκτησε φέτος ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Μιλάμε για το 2012. Για το 2015 το κέρδισε ο Σούλτς. Λοιπόν, βεβαίως καταλαβαίνετε τι σοί Έλληνες είναι αυτοί. Είναι Έλληνες του Καρλομάγνου. Όπως λέμε είναι τα μπάσταρδα της Μέρκελ, αυτά τα μπάσταρδα του Καρλομάγνου, έτσι. Λοιπόν, αυτοί, αν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει ελληνικός πολιτισμός, όχι απλά τη βάλω, ξέρω. Λοιπόν, επιτέλους, την έπεισα τη μάνα, άνοιξε μάτια και μυαλό, πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σε όσους περισσότερους μπορείς εσύ, της είπα, και έτσι θα αυξηθούμε.
Λοιπόν, μας λέει ο φίλος ο Μαρίνος, προφανώς παίρνοντας αφορμή με από τη χθεσινή εκδήλωση και τους σχολιασμούς που κάναμε. Η ιστορία παραλαμβάνεται. Ελπίζω Σπυροειδός. Όντως έτσι είναι. Διάβασα με το πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο του κυρίου Νίκου Μπελογιάννη. Όχι του κυρίου, του Νίκου, του αγωνιστή του Νίκου του Μπελογιάννη. Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα και σοκαρίστηκα από το πώς τα διάφορα σενάρια με τα δάνεια που πήρε η Ελλάδα από το 1824 επαναλαμβάνονται στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δηλαδή, όλα τα δάνεια συνάπτουν με ληστρικούς όρους, εξωτερικά και εσωτερικά δάνεια, των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό φαγωνόταν στο δρόμο από τις προστάτητες δυνάμεις, τους Κοτσαμπάσιδες και μεγαλοκαραβοκυραίους και τους διορισμένους πολιτικούς, ενώ στην οικονομία της Ελλάδας δεν διοχετευόταν σχεδόν τίποτα. Με αποτέλεσμα να επιβάλλουν εξοδοτική φορολογία στο λαό, όταν ανακάλυπταν τα ταμιακά διαθέσιμα είχαν αδειάσει από τις ατασταλίες τους. Ομολογώ ότι στο τέλος του βιβλίου τρία συναισθήματα κυρίαρχα: συνειδητοποίηση, κατάθλιψη, αηδία και οργή. Να σου πω, φίλε Βασίλη, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα συναισθήματα αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να οικοδομήσεις αυτό που λέμε, αγωνιστική στάση. Ζωής. Δεν είναι θέμα ένταξης. Ζωής. Και για αυτό καταλαβαίνετε γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά μας. Στο σχολείο, εκπαίδευση. Αντίθετα, μαθαίνουμε τι καλά μας έφερε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός του Καρλομάγνου εδώ. Σήμερα ο Άδωνης είπε ότι θα χάσουμε εθνικό έδαφος. Ξέρει ο άνθρωπος αυτός, το έχει προγραμματίσει ο ίδιος. Και η φάρα του. Προφανώς θα χάσουμε εθνικό έδαφος. Με δάφτους. Αλίμονο. Ποιος από αυτούς θα υπερασπίσει την πατρίδα? Έλεος. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν τελειώσαμε σήμερα. Ωραία. Αύριο είπαμε βγαίνουν γραμμές, να το ξέρει ο κόσμος. Είναι Παρασκευή. Και Δημήτρη, πας το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, είπαμε. Στο Βόλο, όπου το Σάββατο, μάλλον στις 30 Μαΐου, στο Βόλο, στην παραλία του Βόλου, απέναντι από το κτίριο Παπαστράτου, μιλάει ο Τάσος ο Κόνστας, τρίτος συντονιστής πολιτικής γραμματείας, και ο Δημήτρης Καζάκης. Έχουν κάνει 7,5 ώρα. Μια ωραία δουλειά εκεί τα παιδιά, όπως μαθαίνω. Στείνουν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για αυτή την ιστορία. Θα είναι έκπληξη, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, την Κυριακή στις 31 Μαΐου θα γίνει η επίσκεψη στη Λάρισα, όπου θα υπάρξει σε ένα χώρο που ακόμη να το μάθουμε είναι ένα ζήτημα, ρε παιδιά, δηλαδή αυτό το πράγμα, όπου θα γίνει συνάντηση με φίλους και μέλη του ΠΑΜ. Μετά τη Δευτέρα, στην 1η Ιούνιου, θα είμαστε στη Σύρο, όπου στο πνευματικό κέντρο Ερμούπολης, ώρα 7 η ώρα, θα μιλήσει ο Δημήτρης ο Κυπριώτης για ζητήματα άμυνας και διπλωματίας, εξαιρετικά επίκαιρο θέμα για τα ζητήματα σήμερα και τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα. Άσε να δούμε τώρα, βλέπαμε και τη Σύρο να τη δώσει ο Καμένος. Κάτσε, μπορεί να δείτε από εκεί καμιά φρεγάτα του και να περνάει. Όχι, δεν είναι αυτό το λιγότερο. Μην δούμε τον Καμένο να τη δίνει και τη Σύρο, δηλαδή δεν το έχει σε τίποτε. Λοιπόν, και την Τετάρτη βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε στις 3 του Ιούνιου. Στην πατρίδα μου, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Καλαμάτα, στην εφημερίδα Ελευθερία, οδός Γεωργούλη 26, ώρα 7.30, μιλάει ο Γιάννης ο Αθανασιάδης και ο Δημήτρης Καζάκης για τις εξελίξεις και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί το σημερινό αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, 4 εκδηλώσεις και συνέχεια. Ωραία. Ωραία. Δημήτρη, να χαιρετήσουμε τον κόσμο και να ανανεώσεις το ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.